Σήμερα είναι μέρα πένθους και μέρα μνήμης για 57 συνανθρώπους μας, κυρίως νέα παιδιά, που δολοφονήθηκαν πριν από έναν ακριβώς χρόνο. 57 ανθρώπους θύματα ασύγνωστης ποινικής ευθύνης πολιτικών προσώπων, υπηρεσιακών παραγόντων, ανθρώπων ενεχομένων και εμπλεκομένων που θα έπρεπε σήμερα να λογοδοτούν. Η πρωινή βιαστική αναφορά στη μνήμη τους δεν είναι αυτό που τους πρέπει. Ζητήσαμε να γίνει συγκεκριμένη αναφορά από όλα τα κόμματα της Βουλής, γιατί υπάρχει υποχρέωσή μας όλων, όχι μόνο να θυμόμαστε, όχι μόνο να τιμούμε τη μνήμη αδικοχαμένων ανθρώπων, αλλά και να ανταποκρινόμαστε στο καθήκον και στην ευθύνη μας να αποδώσουμε αλήθεια, να φωτίσουμε την υπόθεση, να μην επιτρέψουμε τη συσκότηση, να μην αφήσουμε την παρασιώπηση, να μην διευκολύνουμε τη συγκάλυψη, να μην γίνουμε δηλαδή συνένοχοι στα εγκλήματα υπόθαλψης, συσκότησης και τελικά παρεμπόδισης της απονομής της δικαιοσύνης. Παναγιώτης Μπουρνάζης, 15 ετών. Αναστασία Παπαγγελή, 19 ετών. Μαρία Θωμαή Μάρθη Ψαροπούλου, 19 ετών. Χρυσή Πλακιά, 20 ετών. Θωμαή Πλακιά, 20 ετών. Αναστασία Μαρία Πλακιά, 20 ετών. Φραντζέσκα Μπέζα, 20 ετών. Κλαούντια Λάτα, 21 ετών. Ελένη Τσίντζα, 21 ετών. Αναστάσιος Κουτσόπουλος, 21 ετών. Ιορδάνης Αδαμάκης, 23 ετών. Κυπριανός Παπαϊωάννου, 23 ετών. Ιφηγένεια Μίτσκα, 23 ετών. Ντένις Ρούτσι, 22 ετών. Αγάπη Τσακλίδου, 23 ετών. Αφροδίτη Τσιωμά, 23 ετών. Γεώργιος Παπάζογλου, 23 ετών. Νικήτας Καραθεοδόρου, 24 ετών. Άγγελος Τιλκερίδης, 24 ετών. Καλλιόπη Πορφυρίδου, 24 ετών. Αναστασία Αδαμίδη, 25 ετών. Δήμητρα Ευαγγελία Καπετάνιο, 25 ετών. Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, 27 ετών. Δημήτρης Ασλανίδης, 27 ετών. Ιωάννης Καρασάβας, 28 ετών. Σωτήρης Καραγεωργίου, 28 ετών. Ελπίδα Χούπα, 29 ετών. Δημήτριος Ίκου, 29 ετών. Παναγιώτης Χατζηχαραλάμπος, 29 ετών. Νικόλαος Ναλμπάντης, 29 ετών. Δημήτριος Μασαλής, 30 ετών. Σοφία Ειρήνη Ταχμαζίδου, 32 ετών. Βάιος Βλάχος, 34 ετών. Μία Μοχάματ Έντρης, 34 ετών. Αθηνά Κατσάρα, 35 ετών. Κούλεα Ιωνέλ, 35 ετών.
Έλενα Δουρμίκα, 35 ετών. Σπυρίδων Βούλγαρης, 35 ετών. Βάια Μπλέκα, 43 ετών. Ανδρέας Παυλίδης, 49 ετών. Ιωάννης Βουτσινάς, 49 ετών. Μαρία Μουρτζάκη, 52 ετών. Βασίλειος Κυριάκος Κότας, 52 ετών. Ευάγγελος Μπουρνάζης, 54 ετών. Ιωάννης Τζοβάρας, 55 ετών. Χρυσή Κουκαριώτου, 56 ετών. Βασιλική Χλωρού, 56 ετών. Μαρία Εγούτ, 56 ετών. Μαρία Μιάρη, 56 ετών. Γεώργιος Φωτόπουλος, 57 ετών. Γεώργιος Κουτσούμπας, 59 ετών. Μπόζο Παυλίνη, 62 ετών. Ευαγγελία Ντοσάντος Σίλβα, 63 ετών. Ιωάννης Καριώτης, 63 ετών. Γεώργιος Κυριακίδης, 67 ετών. Και σε αυτά τα 56 ονόματα δεν υπάρχει το όνομα του κοριτσιού που ακόμη δεν έχει βρεθεί ίχνος του και μια οικογένεια το κλαίει και το αναζητεί χωρίς να έχει, αντίθετα με τις δεσμεύσεις, κυρίες και κύριοι, δοθεί απάντηση και χωρίς να έχει χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση. Εμείς πιστεύουμε ότι στην υπόθεση των Τεμπών δεν κρίνεται το έγκλημα, κρίνεται το πολιτικό σύστημα και η δικαιοσύνη. Και επειδή η πρωινή επαιτειακή αναφορά ήταν κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της κυβέρνησης, μια επαιτειακή αναφορά που έλεγε ότι ως εθνική αντιπροσωπεία πενθούμε όπως πενθεί όλη η Ελλάδα και θρηνούμε την απώλεια 57 συνανθρώπων μας που έφυγαν, λέει, τόσο αδόκητα και τόσο άδικα, εγώ θα πω ότι είναι μια υποκριτική αναφορά. Τα παιδιά αυτά και οι μεγαλύτεροι που έχασαν τη ζωή τους δεν έφυγαν αδόκητα. Κάποιοι γνώριζαν ότι υπάρχουν παραλήψεις, ότι υπάρχουν κίνδυνοι και επέλεξαν να μην εκπληρώσουν το καθήκον τους. Γνωρίζαμε για τις ελλείψεις, είπε ο κύριος Καραμανλής στην Εξεταστική Επιτροπή, όταν επιτέλους εκλήθη. Γνωρίζαμε για τις ελλείψεις. Τις είχα συζητήσει με τον Πρωθυπουργό τις ελλείψεις. Γνωρίζαμε τα προβλήματα. Αλλά τραγικά δυστυχήματα συμβαίνουν πάντα. Δηλαδή, γνωρίζαμε τις ελλείψεις, γνωρίζαμε τους κινδύνους, γνωρίζαμε το ενδεχόμενο να χαθούν ανθρώπινες ζωές και το αποδεχόμασταν, γιατί τραγικά δυστυχήματα θα συμβαίνουν πάντα. Αυτές οι φράσεις του κυρίου Καραμανλή είναι ο ορισμός του ενδεχόμενου δόλου που επεκτείνεται και στο πρόσωπό του και στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού με τον οποίο είχε συζητήσει. Γνώριζαν και αυτό το οποίο καλείται η εθνική αντιπροσωπεία, η Βουλή να κάνει, δεν είναι αυτό το οποίο είπε ο αντιπρόεδρος της Βουλής εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της Βουλής το πρωί και την κυβέρνηση, δηλαδή να αφήσουμε, είπε, τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Όχι.
Αυτό το οποίο οφείλει η Βουλή να κάνει είναι να διευκολύνει το έργο της δικαιοσύνης και να ασκήσει τα δικαστικά καθήκοντα, τις δικαστικές αρμοδιότητες που έχει η Βουλή. Γιατί η Βουλή κατά το Σύνταγμα ασκεί δικαστική αρμοδιότητα στους υπουργούς και στους πρωθυπουργούς, τα κυβερνητικά πρόσωπα, και υπάρχει εδώ μία κυβερνητική πλειοψηφία που άσκησε αυτά τα καθήκοντα κατά παράβαση του όρκου που έχει δώσει, συγκαλύπτοντας και προστατεύοντας εκείνους που είναι υπόλογοι και ψηφίζοντας, 158 ψήφισαν να μην ελεγχθούν οι ποινικές ευθύνες του κυρίου Καραμανλή, του κυρίου Σπίρτζη, του κυρίου Χατζηδάκη, του κυρίου Χρυσοχοίδη. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι πολλοί των οποίων οι ποινικές ευθύνες πρέπει να ελεγχθούν. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα μείζων που είναι ζήτημα καθήκοντος των βουλευτών και παράβασης του καθήκοντος αυτού, όσο συνεχίζεται να μένεται αυτή η πρωτοφανής, γιατί αφορά θανάτους, σας έχουμε ξαναδεί να συγκαλύπτεται και να κουκουλώνεται, όμως εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Όσο εξακολουθεί λοιπόν να μένεται αυτή η πρωτοφανής επιχείρηση συγκάλυψης και προστασίας και οργιωδών παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη, την οποία λέτε ότι θέλετε να αφήσετε να κάνει τη δουλειά της, τόσο οι απλοί πολίτες πείθονται ότι το πολιτικό σύστημα πάσχει, βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κρίση και βεβαίως πρέπει και το πολιτικό σύστημα να λογοδοτήσει. Δεν είμαστε, κυρίες και κύριοι, θεατές στην υπόθεση αυτή. Είμαστε κομμάτι της ιστορίας και γράφεται η ιστορία αυτή τη στιγμή. Γράφεται το ποια είναι η θέση του καθενός και της καθεμιάς στο αν θα διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες ανθρώπων που βρίσκονται ανάμεσά μας, εδώ, στα έδρανα της Βουλής και στα κυβερνητικά έδρανα. Γράφεται η ιστορία και πένθος για μας και οδύνη για μας δεν είναι η σιωπή. Πένθος για μας και οδύνη για μας είναι η ανάληψη της ευθύνης και η κραυγή. Η κραυγή για δικαιοσύνη. Κυρίες και κύριοι, η ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται ακόμη στις μέρες μας από την πολιτική εξουσία, από την εκτελεστική εξουσία. Την πρώτη παραγγελία αναβάθμισης της ανακριτικής διερεύνησης την έκανε ο διορισμένος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Δογιάκος, διορισμένος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, από το Υπουργικό Συμβούλιο, και ο ίδιος παρενέβη αυτοπροσώπως αντί να απόσχει, με αίτημα δημόσιο και δημοσιοποιημένο του κυρίου Μητσοτάκη στις 6 Μαρτίου, την ώρα που ο γιος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ήτανε επίσημος συνεργάτης του ελεγχόμενου κύριου Καραμανλή, του υπόλογου ενεχόμενου υπεύθυνου και υπαίτιου Υπουργού Μεταφορών, που κλαίγοντας παραιτήθηκε και από όλη την μετέπειτα στάση του απέδειξε ότι δεν έκλαιγε για τα θύματα, αλλά έκλαιγε αναλογιζόμενος τις ευθύνες που ο ίδιος έχει. Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή δέχεται παρεμβάσεις. Η πρώτη μου επαφή ως συνηγόρου οικογενειών θυμάτων με τον εφέτη ειδικό ανακριτή, με το που ανέλαβε καθήκοντα,
ήταν σε ένα γραφείο που είχε μόλις παραλάβει, χωρίς να έχει μέχρι την προηγουμένη ούτε τηλέφωνο. Και ξέρετε τι του είπα? Του είπα, ευτυχώς που δεν έχετε τηλέφωνο. Είναι μία υπόθεση στην οποία αργά ή γρήγορα θα βρεθείτε σε ένα δίλημα. Το πώς θα λύσετε αυτό το δίλημα είναι αυτό που θα σας χαρακτηρίζει. Ο εφέτης ειδικός ανακριτής εκείνη τη μέρα, όταν τον ρώτησα για το μπάζωμα του χώρου, μου είπε ότι έγινε με εντολή της κυβέρνησης για να μπορέσει να αποκατασταθεί η γραμμή του σιδηροδρόμου. Και όταν πήγα στη συνέχεια στο χώρο και συνειδητοποίησα ότι δεν θα μπορούσε ποτέ αυτό το μπάζωμα να έχει γίνει για να αποκατασταθεί η γραμμή, διότι είναι εντελώς άλλος ο χώρος όπου έχει διαπραχθεί το μπάζωμα και άλλος ο χώρος και σε άλλο ύψος εντελώς η γραμμή του τρένου, επανήλθα και τον ρώτησα, έχετε πάει στο χώρο? Έχετε πάει στο χώρο? Ποιος σας είπε αυτή τη δικαιολογία? Κυρίες και κύριοι, η δική μου φωνή στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών δεν πρόκειται να σταματήσει, δεν πρόκειται να σιωπήσει, ούτε φυσικά οι ακραίες μεθοδεύσεις που έγιναν από πρόσωπα εμπλεκόμενα, τον κύριο Πλεύρη που πρωτοστάτησε για τον αποκλεισμό μου από την Εξεταστική Επιτροπή και στη συνέχεια δήλωσε ο ίδιος αποχή, την κυρία Ράπτη η οποία επίσης πρωτοστάτησε για τον αποκλεισμό μου από την Εξεταστική Επιτροπή και επίσης στη συνέχεια αναγκάστηκε υπό το βάρος της κατακραυγής για την προσωπική της εμπλοκή ως μέλους της κυβέρνησης στον κρίσιμο χρόνο, αναγκάστηκε να δηλώσει αποχή. Όποιες και αν είναι αυτές οι μεθοδεύσεις, η δική μου φωνή αποκλείεται να σιωπήσει. Όποια και αν είναι η κραυγαλαία προσπάθεια να συγγύσει η διερεύνηση, υπάρχουν μανάδες που μιλήσανε με τα παιδιά τους δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες πριν το δυστύχημα και τα περίμεναν. Υπάρχουν σύζυγοι που εκείνο το βράδυ κοίμησαν μόνοι τους τα παιδιά τους ή τα άφησαν σε άλλους συγγενείς. Υπάρχουν αδέλφια και παιδιά που σαν τρελά έτρεχαν να καταλάβουν τι έχει γίνει και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπαίνουν στις μεθοδεύσεις που εσείς εξοικονομείτε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ανέχονται το ότι και σήμερα, ενώ θα έπρεπε να γίνονται εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, με μεθοδεύσεις και επιβολή και βία εκ μέρους αυτού του ανεκδιήγητου προσώπου του κυρίου Μαρκόπουλου, που η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει να προεδρεύει σε αυτή την Επιτροπή για να περιχαρακώνει τη διερεύνηση, για να επιβάλλει σιωπητήριο σε όποιον ρωτά και ενοχλεί, για να κακοποιεί βουλευτές οι οποίοι και την βουλευτή μας την κυρία Καραγιοργοπούλου κατεξοχήν, επειδή επιμένει στη διερεύνηση. Οι άνθρωποι που χάσαν τους δικούς τους ανθρώπους, στην πλειοψηφία νέα παιδιά, δεν πρόκειται να μπουν στις μεθοδεύσεις σας, δεν πρόκειται να τις ανεχθούν και είναι πραγματικά θλιβερό το γεγονός ότι διαπιστώνεται δυστυχώς πως όλα όσα υπόθηκαν αμέσως μετά το δυστύχημα, όλα όσα διατυπώθηκαν αμέσως μετά το έγκλημα, όλες οι συγγνώμες, οι κορώνες, οι
παραστάσεις γίνανε για τη διαχείριση της κοινωνίας και όχι για τη δικαίωση της κοινωνικής απέτησης απόδοσης δικαιοσύνης. Κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή, το λέω και από το βήμα της Βουλής, το έχω πει δημόσια, αλλά υπάρχει μια δυσκολία να ακουστεί. Την Παρασκευή αποκαλύφθηκε, κύριε Υφυπουργέ, βλέπω σας άφησαν μόνο σας, αποκαλύφθηκε ότι και αυτές τις στιγμές γίνονται κυβερνητικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Όχι αυτές που καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι προβληματικό να εκδίδονται ανακοινώσεις της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και της Προέδρου του Αρείου Πάγου που προαναγγέλουν το τέλος της ανάκρισης ενώ η ανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι εξόχως προβληματικό και ένοχο ο Υπουργός Δικαιοσύνης να φέρνει ρύθμιση και να λέει τι φέρνω για την υπόθεση των Τεμπών για να μην παραπευθούν οι κατηγορούμενοι με βούλευμα, δηλαδή με σύμπραξη 4 λειτουργών, 1 εισαγγελέα και 3 δικαστών, αλλά να γίνει κρίση από έναν άνθρωπο, από έναν εισαγγελέα. Θα πρέπει να ρωτήσουμε τον εισαγγελέα που ερεύνησε το κακούργημα στο μάτι, τον κύριο Ζαγοραίο, ποιες παρεμβάσεις δεχόταν από την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την κυρία Δημητρίου, την κυρία Παπασπύρου και άντεξε προς τιμήν του. Ποιους τείχους βρήκε μπροστά του όταν θέλησε ο ανακριτής να χαρακτηρίσει 3 φορές το έγκλημα κακούργημα και βρίσκονταν πάντα εισαγγελείς να πούν είναι πλημέλημα και πώς φτάσαμε ένας εισαγγελέας άσχετος, ο κύριος Μαϊδάνης, να κάνει έφεση στο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών που έλεγε το έγκλημα στο μάτι είναι κακούργημα και να έρθει ο εισαγγελέας εφετών χωρίς τη δικογραφία, άσχετος με την υπόθεση, να πει λάθος έκρινε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, υπερεύει την εξουσία του. Θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όσο κι αν επιχειρείτε να κοροϊδέψετε τους πολίτες, κοροϊδεύετε τελικά μόνο τον εαυτό σας. Η παρέμβαση που αποκαλύφθηκε την περασμένη Παρασκευή είναι πάρα πολύ σοβαρή. Κύριε Υφυπουργέ, δεν συμμετέχετε στο Υπουργικό Συμβούλιο ως αποφασίζων, αλλά παρακαλώ να μεταφέρετε αυτό που θα πω. Στην ακρόαση λειτουργών του ελεγκτικού συνεδρίου για το ποιος θα τοποθετηθεί αντιπρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου στην καινή θέση αντιπροέδρου του ελεγκτικού συνεδρίου, ρώτησα μία εκ των υποψηφίων, η οποία είναι αρκετά χαμηλά στην κατάταξη, αλλά την ρώτησαν και αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διάφορα πράγματα, κάτι που δεν είχαν κάνει με άλλους υποψηφίους. Ρώτησα λοιπόν την κυρία Γναρδέλη εάν έγιναν από πλευράς της κυβέρνησης διαβήματα σε σχέση με τον έλεγχο από το ελεγκτικό συνέδριο της Σύμβασης 717. Και μου απάντησε η κυρία Γναρδέλη, κυρία Ράπτη, βλέπω ότι ετοιμάζεστε να απαντήσετε, οπότε να απαντήσετε και σε αυτό παρακαλώ, αυτή τη φορά ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Μου απάντησε λοιπόν, ή θα απαντήσει η κυβέρνηση ελπίζω κάποια στιγμή, ότι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης πήγανε στο ελεγκτικό συνέδριο και ζητούσαν να μάθουν αν καλύπτονται από τον έλεγχο της Σύμβασης 717 που έκανε το ελεγκτικό συνέδριο.
Εγώ από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ζητώ να μάθω σε ποιο πλαίσιο έγινε αυτό το κυβερνητικό διάβημα στη δικαιοσύνη και μάλιστα σε λειτουργό της δικαιοσύνης και του ανώτατου δικαστηρίου που είναι το ελεγκτικό συνέδριο που φαίνεται ότι εμπλέκεται στον έλεγχο της σύμβασης και ταυτόχρονα μπαίνει στους προσεπιλογή δικαστικούς λειτουργούς για μια υψηλόβαθμη θέση. Ζητώ να μάθω πώς έγινε κάτι τέτοιο πριν από 10 μέρες περίπου, μας είπε την Παρασκευή, σε ποιο πλαίσιο, ποιος το διέταξε και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ζητώ να κατατεθούν στη Βουλή, στο πλαίσιο της υποβοήθησης του έργου της δικαιοσύνης, τα στοιχεία και τα έγγραφα βάσει των οποίων έγινε αυτή η παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Κυρίες και κύριοι, δικαιοσύνη ζητά ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, κάνατε λάθος και κάνετε λάθος να νομίζετε ότι η τεράστια αποχή των εκλογών του 2023 ήταν για σας λευκή επιταγή. Η τεράστια αποχή του 50% ήταν απόρριψη και αποστασιοποίηση. Η τεράστια αποχή δεν είναι νομιμοποίηση να προχωρήσετε. Και βέβαια οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Βλέπω υπάρχει ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που ακόμα και αυτή την ώρα θεωρεί πολύ πρέπον να κάνει αυτό που κάνει. Οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, κύριε, μιλάμε για τα θύματα των τεμπών. Ίσως έχετε άλλες δουλειές, μπορείτε να τις κάνετε κάπου αλλού. Δεν θέλω να ακούτε εμένα τόση ώρα, να ακούσετε τα θύματα, να ακούσετε τις οικογένειες και να ακούσετε καλά αυτό. Η υπόθεση των τεμπών δεν είναι ούτε Siemens, ούτε Lista Lagarde, ούτε Novartis, ούτε υπόθεση διαφθοράς από αυτές που έχετε συνηθίσει τα κυβερνητικά κόμματα να τις κουκουλώνετε, να τις διαχειρίζεστε και να ανταλλάσσετε εξυπηρετήσεις. Είναι υπόθεση που αφορά ανθρώπινες ζωές, δεν θάβεται, δεν κουκουλώνεται, δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί οι γονείς να ησυχάσουν εάν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη και δεν υπάρχει περίπτωση και εγώ να σιωπήσω εάν δεν κάνω τα πάντα για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, ξέρετε, δεν είναι διαχείριση, δεν είναι εξουσία, είναι αξία, είναι απαίτηση της κοινωνίας και σήμερα περισσότερο από ποτέ, που πάρα πολλοί άνθρωποι διαδηλώνουν περισσότερο απ' όλα εναντίον αυτής της κατεστημένης διαφθοράς που έχει φτάσει να σκοτώνει ανθρώπους, περισσότερο απ' όλα σήμερα να ξέρετε ότι η δικαιοσύνη είναι απαίτηση, αλλά είναι και το κριτήριο εκείνο που θα καθορίσει το πώς θα γραφτεί η σύγχρονη ιστορία. Εμείς από πλευράς μας και εγώ προσωπικά θα παλέψουμε ώστε η σύγχρονη ιστορία να δικαιώσει όχι μόνο τα θύματα, αλλά και όλους εκείνους και όλες εκείνες που υπήρξαν θύματα, όλους εκείνους και όλες εκείνες που θυσιάστηκαν και να δικαιώσει τις μανάδες αυτές, τους πατεράδες, τους συγγενείς που αυτή τη στιγμή δεν δίνουν έναν αγώνα μόνο για τη μνήμη των παιδιών τους, δίνουν έναν αγώνα για όλους μας. Γιατί θύματα δυνητικά ήταν ο κάθε πολίτης. Τα ΤΕΜΠ είναι προσωπική υπόθεση, είναι προσωπική υπόθεση για μένα, είναι προσωπική υπόθεση όλων των Ελλήνων και να ξέρετε ότι το να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην ευοδοθούν οι μεθοδεύσεις σας, το παίρνουμε πολύ προσωπικά. Σας ευχαριστώ.